Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, γάμα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδες 849, τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, δια να βαφτιστεί επ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλησε αυτόν, λέγον: Εγώ χρίαν έχω να βαφτιστώ υπό σου, και εσύ έρχεσαι προς με. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν: Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαφτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ενύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και δου φωνή εκ των ουρανών λέγουσα: Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθην. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον, για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων, είπεν: Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνουν συνάρτη ηλίθιούτη. Ο δε αποκριθής είπεν: Είναι και γραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη και στείλει αυτόν επί το πτερίγιον του ουρανού και λέγει προς αυτόν: Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλει σε σηκώσει επί των χειρών αυτού δια μη προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς: Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών και λέγει προς αυτόν: Ταύτα πάντα θέλω σι δώσει αν πεσών προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν: Είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Διαβάσουμε και το 17. Και από τότε ήρξε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει: Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και το 23. Και περιήρχε το Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν διδάσκων εν τε συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού και διήλθεν η φήμη αυτού εις όλην την Συρίαν και έφερον προς αυτόν πάντα στους κακούς έχοντας υποδιαφόρων νοσημάτων και βασάνων συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς. Και θεράπευσεν αυτούς και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιερουσαλήμων και Ιουδαίας και από πέραν του Ιορδάνου. Αμήν. Όταν πάλι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να τελειώσει η εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Ιωάννη, δηλαδή 6 μήνες ήταν το διάστημα, δηλαδή όταν έφτασε ο καιρός ο Θεός να φανερώσει και να αποκαλύψει στην ανθρωπότητα τον Ιησούν των Ναζωραίων ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όταν έφτασε ο καιρός να εγείρει τον Ιησούν των Ναζωραίων καθώς ήτο για 30 χρόνια μαραγκός, Υιός Μαραγκού και ζούσε μαζί με τα 4 ακόμη αδέλφια του και τις 2 τουλάχιστον αδελφές του, όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ήλθε στην ηλικία των 30 ετών ο Κύριος μας ο Ιησούς για να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους κατά τον προδιαγεγραμμένο χρόνο και καιρό που ο Θεός είχε προφητεύσει, τότε ο Κύριος έδωσε εντολή στον Ιησού να πάει να φύγει από τη Γαλιλαία, να φύγει από την υποταγή του πατέρα και της μητέρας του, να φύγει από την οικογένειά του και να πάει στην έρημο να συναντήσει τον Ιωάννη, τον πρόδρομο και βαφτιστή και να βαφτιστεί ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, βάφτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών.
Η εντολή του Θεού πολλές φορές στα αυτιά μας φαίνεται παράδοξη και παράλογη. Και δημιουργεί ερωτηματικά. Αλλά ο Θεός, καθώς μας έκαμε το συμφωνητικό, μας ζήτησε να αποδεχθούμε, όχι κρίνοντας, ούτε διακρίνοντας το Λόγο του Θεού, ούτε συγκρίνοντας το Λόγο του Θεού, αλλά υπακούοντας και υποτασσόμενοι κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Και το παράδειγμα είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και τα βήματα του κεχρισμένου του Κυρίου είναι συγκεκριμένα. Μας τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Ιάκωβος, λέγοντας καταρχάς «υποτάχθητε εις τον Θεόν». Στη συνέχεια «αντιστάθητε στον διάβολο». Στη συνέχεια θα δείτε ότι θα φύγει ο διάβολος. Στη συνέχεια «πλησιάσατε εις τον Θεόν». Και τέλος θα πλησιάσει ο Θεός εσάς και θα γίνετε ένα. Είναι συγκεκριμένα τα βήματα που μας καλεί ο Θεός, όσους αποδεχόμαστε και έχουμε αποδεχτεί και σήμερα απολύτως τη Διαθήκη του Θεού, να έχουμε συγκεκριμένη πορεία που αρχίζει με την υπακοή και την υποταγή στο Θεό. Τι θα πει υποτάσσουμε στο Θεό? Υποτάσσουμε στο Λόγο Του και σε Αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Το παράδειγμά μας ο Κύριος πήγαινε να βαφτιστείς βάφτισμα μετανοίας στην έρημο στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη, το ξάδερφό σου, εις άφεση αμαρτιών. Και ο Κύριος μας, του οποίου το φρόνημα καλούμεθα να έχουμε, εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, γιατί όσο διατηρούμε την δόξα την οποία νομίζουμε ότι έχουμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ποιος θέλει πραγματικά να με ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να ακολουθεί εμένα που θα τον οδηγήσω στην αιώνια ζωή. Εκένωσε τον εαυτό του, όχι από τη θεότητα, από τη δόξα του, πως λαβών δούλου μορφή. Και αφού έλαβε δούλου μορφή, έγινε στην πραγματικότητα όμοιος με τους ανθρώπους. Και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, βρέθηκε κατά το σχήμα, όχι κατά την ουσία, σαν άνθρωπος. Και τώρα σαν άνθρωπος, εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να είναι υπάκουος κατά πάντα. Αλλά για να είσαι υπάκουος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να είσαι ταπεινός. Εταπείνωσε τον εαυτό του, ώστε έγινε υπήκοος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και μάλιστα μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και η ταπείνωση άρχισε από την πρώτη μέρα της διακονίας του. Πήγαινε ταπεινώσου, γιατί για να πράξεις πάσαν την δικαιοσύνη, το θέλημα του Θεού, πρέπει να βαφτιστείς εσύ ο αναμάρτητος βάφτισμα μετανοίας, εις άφεση αμαρτιών. Και πήγε. Και πήγε και ο Ιωάννης αντέδρασε με την ανθρώπινη λογική. Αλλά και αυτός θα υποταχθεί στο Λόγο του Θεού. Και αυτός είναι ταπεινός. Γιατί είναι ταπείνωση να βαφτίσεις τον Ιησούν, τον Ναζωραίο, επειδή το λέει ο Θεός. Ποιος θα τολμούσε να σταθεί σαν ίσως προς ίσως τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό? Μόνο ο ταπεινός, εάν του ζητηθεί από τον Πατέρα Θεό. Ποιος θα σταθεί να ομολογεί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο? Ποιος είναι άξιος? Ποιος είναι άξιος να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού? Ο ταπεινός.
Και αν είναι ταπεινός, τότε θα συμμαρτυρεί ο Θεός. Γιατί εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να συμμαρτυρήσει ο Θεός σε αυτό που κάνουμε στο όνομα του Χριστού. Συνέχεια έχει σημασία. Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα, του λέει ο Ιωάννης. Και ο Κυριός μας χωρίς πολλά λόγια. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς μεγάλες εξηγήσεις. Άστα, άφες τώρα. Πρέπει να κάμωμεν πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μπροστά σε αυτή την άποψη του Κυρίου, ο Ιωάννης είπε αμήν στη δικαιοσύνη του Θεού. Θα τολμούσα να πω, δεν είπε αμήν στα λόγια του Ιησού που είπε, αλλά στην πραγματικότητα είπε αμήν στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, είναι σημαντικό να λέμε αμήν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Μόνο. Μόνο. Το γράφει, είναι τελειωμένο. Δεν το γράφει, με το ακούω με συμπάθεια, αλλά δεν υποτάσσομαι. Ό,τι είναι γραμμένο είναι νόμος, γιατί θέλω το Ευαγγέλιο του Χριστού να είναι νόμος στη ζωή μου. Δεν είναι γραμμένο, είμαι ελεύθερος από τον νόμο. Και τώρα αρχίζει η μεταβίβαση της εξουσίας. Δεν είναι απλό. Και για τον Ιωάννη θα είναι επώδυνο. Αλλά και για τον Ιησού θα είναι ακόμη πιο επώδυνο. Γιατί το θέλημα του Θεού στη ζωή μας είναι επώδυνο. Η πύλη είναι στενή για να εισέλθει στο θέλημα του Θεού. Και η οδός είναι τεθλιμμένη για να φτάσει στον ουρανό. Επώδυνο είναι το να είσαι υποτεταγμένο στο Λόγο του Θεού. Και γιατί είναι επώδυνο? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που μας αρέσει, από αυτό που θέλουμε και από αυτό που νομίζουμε. Είναι έξω από τη λογική μας, έξω από την επιθυμία μας και έξω από την αρέσκειά μας. Τελείως διαφορετικό είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά ένδοξο. Και ενώ τον βούτυξε μέσα στο νερό του Ιορδάνου και βγήκε, ενώ έβγαινε άνοιξαν οι ουρανοί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και να τώρα αυτό που σου είπα Ιωάννη, αυτό που σου είπε ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς ορατό κατέβηκε από τον ουρανό και κάθισε πάνω στον Ιησού. Και ο Ιωάννης είπε να το, αυτό που μου είπε ο Θεός και δεν καταλάβαινα. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, κάθισε πάνω του, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν είναι Υιός του Θεού επειδή μου το είπε ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Είναι Υιός του Θεού γιατί μου το απέδειξε ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή είναι η πίστης. Όταν λέγανε στον Θωμά, τον λεγόμενο άπιστο, ότι αναισθήθη ο Ιησούς, μπορούσε να το πιστέψει. Αναισθήθη ο Ιησούς. Εάν δεν βάλω τα χέρια μου στα σημάδια από τα καρφιά και στα σημάδια από τη λόγχη, δεν θα πιστέψω. Την άλλη Κυριακή μπροστά του ο Κύριος. Έλα εδώ Ιωάννη. Θωμά, βάλε τα χέρια σου. Πιστεύεις? Τώρα μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και αυτό που βγήκε μέσα από την ψυχή του ήταν ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το πιο σημαντικό στην προσωπική μας ζωή. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σου και ο Θεός σου? Ο Κύριος σου και ο Θεός σου. Εάν είναι ο Κύριος σου, εσύ είσαι δούλος. Και αν είναι ο Θεός σου, εσύ είσαι πιστός. Πιστός και φρόνιμος δούλος. Εάν πράγματι είναι ο Κύριος και ο Θεός σου και δεν είναι λόγια, είσαι δούλος στον Κύριό σου και πιστός στο Θεό σου, αλλά δούλος φρόνιμος, πιστός και αγαθός, που ο Θεός θα σε ευλογήσει. Θα σε ευλογήσει. Θα σε ευλογήσει. Δεν γίνεται. Δεν έχω δει άνθρωπο που να έρχεται στην εκκλησία. Είμαι 70 χρονών.
Έχω 35 χρόνια, 33 χρόνια περίπου στο Χριστό. Δεν έχω δει έναν άνθρωπο που να τον πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία, να έμεινε και να μην τον ευλόγησε πολύ ο Θεός. Αρκεί μία προϋπόθεση. Δεν έρχομαι για να κερδίσω τον κόσμο τούτο, γιατί αν κάποιος έρχεται για να κερδίσει τον κόσμο τούτο, είναι ελεηνότερος πάντων των ανθρώπων. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Εδώ ερχόμαστε για να συναντήσουμε τον Χριστό. Δεν ερχόμαστε για να βρούμε δουλειά. Δεν ερχόμαστε για να παντρευτούμε. Δεν ερχόμαστε για να κάνουμε παρέμβουλα, για να βρούμε φίλους. Εδώ ερχόμαστε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία οι πιστοί πήγαιναν προσκαρτερούντες των Κύριων και ενέμενων στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Γιατί έρχεσαι? Γιατί έρχεσαι? Και ένας αδερφός σήμερα μου είπε και χάρηκα, θέλω να με μεταμορφώσει ο Θεός. Και του λέω κι εγώ. Κι εγώ αυτό θέλω. Να με μεταμορφώνει, όχι μια φορά. Να με μεταμορφώνει ο Θεός. Και να μοιάζω όλο πιο πολύ με τον Χριστό. Και μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά εάν έρχεσαι για να κερδίσεις τον κόσμο αυτόν, θα τον χάσεις. Αν έρχεσαι για να χάσεις τον κόσμο αυτό, θα κερδίσεις ζωή αιώνια. Θα χάσουμε τον κόσμο. Γιατί όποιος αγαπάει τη ζωή του στον κόσμο αυτό, θα τη χάσει. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τη ζωή την αιώνια, θα την κερδίσει τη ζωή την αιώνια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός πήγε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη. Γιατί ο Ιωάννης βάφτισε τον Ιησούν τον Ναζωραίο. Γιατί? Για να πράξει πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού, ποτασσόμενος στο Λόγο Του και απολαμβάνοντας τις υποσχέσεις Του. Και όταν άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς, ακούστηκε και η ομολογία του Πατρός. Εμάς θα μας ομολογήσει ο Χριστός ενώπιον του Πατρός. Τον Χριστό τον ομολόγησε ο Πατέρας ενώπιον των ανθρώπων. Αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής. Και σήμερα ευαρεστήθην σε Αυτόν, γιατί με υπάκουσε κατά πάντα. Πότε ευαρεστεί στο Θεό? Γιατί πιστεύοντας υποτάσσεσαι στο Λόγο Του. Αν ευπίστεως, κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Πιστεύω ότι είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, υποτάσσομαι και ευαρεστώ, βρίσκω χάρη από το Θεό. Και έτσι λοιπόν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, υποτάχθηκε στο Θεό, τώρα έρχεται το δεύτερο βήμα, να αντισταθεί στο διάβολο. Και αυτό το προετοιμάζει ο Θεός. Εφέρθη υπό του Πνεύματος του Αγίου στην έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Τον πήρε το Πνεύμα το Άγιο, τον πήγε στην έρημο, τον άφησε εκεί μόνο του, γιατί ο πειρασμός είναι στη μοναξιά. Μόνο του, γιατί πρέπει να πειραστεί από το διάβολο, να αντισταθεί στο διάβολο για να φύγει. Αλλιώς αν δεν αντισταθεί δεν φεύγει. Και αν δεν φύγει ο διάβολος από τη ζωή σου, δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος. Και μόνο ο Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει για να είσαι πραγματικά ελεύθερος. 40 μέρες και 40 νύχτες ενίστευσε. Και όταν πείνασε, νάτος ο πειράζων. Τώρα πρέπει να αντισταθεί. Πρέπει να αντιστεκόμαστε. Πρέπει δηλαδή να μην υποτασσόμεθα στο θέλημά Του. Να μην υπακούμε στα λόγια Του και να μην πλανόμεθα από τις πονηριές Του. Κοιτάξτε τώρα τι προσπαθεί να κάνει απευθυνόμενος στις επιθυμίες της σαρκός. Πρώτον, γιατί είναι τριαδικός ο άνθρωπος.
Πεινάς? Πεινάω. 40 μέρες έχω να φάω. Πεινάς? Πεινάω. Εάν είσαι Υιός Θεού, αποδείξέ το μου. Δώσε εντολή οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Με γλυκό τρόπο του λέει υποτάξου σε μένα. Κάνε αυτό που σου λέω. Αυτή είναι η πονηριά του διαβόλου. Είναι, σας είπε πράγματι ο Θεός, είπε στην Εύα ότι απαγορεύεται από όλα τα δέντρα να φάτε τους καρπούς. Τι θέλει να κάνει την Εύα? Να την πείσει να φάει αυτό που δεν πρέπει. Να την πείσει να κάνει τη δική του πρόταση. Τη δική του συμβουλή. Και αρχίζει με πανουργία. Αν είσαι Υιός Θεού, εγώ δεν το αμφισβητώ, αλλά απόδειξέ το μου. Δεν πεινάς, έχεις εντολή, δώσε, πες λόγο να γίνουν οι πέτρες ψωμιά. Μπορεί να το κάνει. Δεν σου ζητάει να κάνεις κάτι που δεν μπορείς. Σου ζητάει ο διάβολος να κάνεις κάτι που μπορείς. Αλλά μην το κάνεις. Γιατί θα υποτασσόμεθα πάντοτε στο λόγο του Θεού. Σε καμία άλλη φωνή. Από πουδήποτε και να προέλθει. Και πώς θα αντισταθεί στον διάβολο? Ένας είναι ο τρόπος. Με το λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Έχει δοθεί στον Ιησού τον Ναζαρέο το πνεύμα χωρίς μέτρο. Η απάντηση βγαίνει δια Πνεύματος Αγίου. Δεν υποτάσσομαι, θα την πω εγώ την απάντηση και συγχωρέστε μου που το λέω αυτό. Δεν υποτάσσομαι σε αυτό που λες. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει και εγώ θέλω να ζήσω. Δεν θα ζήσει μόνο τρώγοντας άρτο. Αν τρώει μόνο άρτο δεν θα ζήσει. Αν απολαμβάνει τα τρόφιμα, τις τροφές, τις διασκεδάσεις της ζωής αυτής δεν θα ζήσει. Θα ζήσει μόνο αν τρώει το Λόγο του Θεού που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει να χορτάσω την πείνα μου. Με ενδιαφέρει να ζήσω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που μου αρέσει. Με ενδιαφέρει να ζήσω ζωή αιώνιο. Γιατί αν κάνω αυτό που μου αρέσει, χάνω τη ζωή την αιώνιο. Και εγώ λέει ο Ιησούς ο Ναζωραίος, γιατί πειράζεται σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δεν πειράζεται σαν Υιός του Θεού, δεν μπορεί να πειράξει τον Υιόν του Θεού το μονογενή. Τον άνθρωπο μπορεί να πειράξει. Και δεν έχει υπάρξει άνθρωπος να του αντισταθεί του διαβόλου και να τον διώξει. Δεν έχει πάρει, όλους τους έχει πείσει. Γιατί είναι ο Θεός του κόσμου τούτου. Εάν είσαι Υιός Θεού, δώσε εντολή για να φας και να χορτάσεις. Και ο Ιησούς τι του λέει? Δεν με νοιάζει να χορτάσω, με νοιάζει να ζήσω. Δεν με νοιάζει να απολαύσω στη ζωή αυτή, με νοιάζει να απολαύσω την αιώνια ζωή. Τι σε νοιάζει σένα, αδερφέ? Αν έρχεσαι να φας, δεν θα ζήσεις. Αν έρχεσαι να ζήσεις αιώνια, θα τρως αιώνια. Είναι γεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο. Όχι, δεν θα ξαναφάω ψωμί, θα τρώω. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να τρώω το Λόγο του Θεού εξερχόμενο από το στόματος του Θεού. Και προσέξτε την δύναμη του Λόγου του Θεού. Δεν του αντιστάθηκε στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί ο διάβολος όταν απευθύνει στο Λόγο του Θεού να απαντήσει. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Στο Λόγο του Θεού τον ακούει ο διάβολος και φεύγει. Δύο πράγματα φοβάται ο διάβολος, για να μην πω τρία. Το αίμα του Ιησού Χριστού που αγιάζει τον άνθρωπο, το Λόγο του Θεού που δίνει δύναμη Θεού στον άνθρωπο και το Πνεύμα το Άγιο που οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Αυτά, με αυτά δεν μπορεί να τα βάλει, να τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού είναι νικητής. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γιατί κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωποι. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος. Και μέλη της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωποι. Είναι τα μέλη του Χριστού.
Και η δύναμη της Εκκλησίας δεν είναι ανθρώπινη, είναι διαπνεύματος Αγίου. Όμως ο διάβολος συνεχίζει. Σου λέει, απέτυχα στη σάρκα, θα πετύχω στην καρδιά, στην ψυχή. Τον ανεβάζει σε ένα όρος πολύ ψηλό και του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτών. Και του λέει, αλήθεια, όλα αυτά είναι παραδεδομένα σε μένα από τον νικημένο άνθρωπο. Του τα πήρα, του τα είχε δώσει ο Θεός και του τα κλέψα, γιατί είναι κλέφτης, ψεύστης και φωνιάς ο διάβολος. Εάν προσκυνήσεις εμένα, εγώ θα στα χαρίσω όλα. Μόνο να με προσκυνήσεις, μόνο έτσι να κάνεις. Όχι πολλά, μπορείς να κάνεις λίγο έτσι. Μπορείς να πεις ένα ψεματάκι, λίγο κάνε ρε παιδί μου. Τώρα μην είμαστε και τόσο φανατικοί. Λίγο. Και ο Κύριος το απαντάει και πάλι με τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Είναι γεγραμμένο διάβολε. Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και μόνον Αυτόν θα λατρεύεις. Τι θα πει λατρεύω, θυσιάζω. Μόνο για το Θεό θα θυσιάζεις. Μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού θα θυσιάζεις. Για κανέναν άλλον, ούτε για το παιδί σου, ούτε για τον αγγονό σου, ούτε για τον αδερφό σου. Θυσία, ζώσα, Αγία, ευάρεστο στο Θεό, είναι η λογική μας λατρεία προς το Θεό. Μόνο το Θεό θα λατρεύουμε και μόνο το Θεό θα προσκυνάμε. Όλες οι άλλες, οι απόψεις είναι παγίδες και πανουργίες του διαβόλου. Αν θέλεις να με παντρευτείς, λένε κάποιοι, μην ξαναπάς στην εκκλησία, είπα γιο πίσω μου σατανά. Καλά να πηγαίνεις, αλλά μην πηγαίνεις κάθε μέρα. Αρχίζουν οι υποχωρήσεις. Αδελφοί, Κύριον τον Θεό μας θα λατρεύουμε και μόνο αυτόν. Κύριον τον Θεό μας θα προσκυνούμε και μόνο αυτόν θα λατρεύουμε. Αντιστάθηκε, νικήθηκε για πρώτη φορά, είναι ο νέος Αδάμ. Τώρα θα προσπαθήσει στο πιο εύκολο, στην υπερηφάνεια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν αλαζονία στο πνεύμα. Όλοι μας. Είναι εύκολο. Και τι του λέει. Τον παίρνει πάλι, τι εξουσία του έχει δώσει ο Θεός. Και τον πηγαίνει και τον στείνει στην Αγία Πόλη πάνω στο πτερύγιο του ουρανού. Του ιερού. Και τι του λέει. Εάν είσαι Υιός Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω. Να το πω λίγο αλλιώς. Αυτοκτόνησε. Φοβερή πρόταση του διαβόλου. Και μάλιστα δεν το λέει ακριβώς έτσι, γιατί είναι γραμμένο, αφού θέλεις το Λόγο του Θεού, ότι επειδή είσαι Υιός του Θεού θα στείλει όλους τους αγγέλους να σε μαζέψουν και δεν θα πάθεις τίποτα. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί το έχω δει σε εκκλησίες. Λέει παραδείγματος χάρη, και να είμαστε προσεκτικοί, λέει η Γραφή, και όφης αν σε δαγκώσουνε, κακό δεν θα συμβεί σε εσάς. Και πηγαίνω σε εκκλησίες και βλέπω, παίρνω φίδια και λέει, δάγκωσέ μου, δεν θα πάθω τίποτα. Αυτό, αδερφοί, είναι πραγματικά πρόταση του διαβόλου. Μας έδωσε σοφία ο Θεός να περπατάμε και σύνεση ο Θεός να αποφασίσουμε. Και το Λόγο Του για να υπακούμε. Ρίξε τον εαυτό σου κάτω αν είσαι Υιός Θεού. Τίποτα δεν θα πάθεις. Δεν είσαι Υιός Θεού, τίποτα δεν θα πάθεις. Και απαντάει ο Κύριος μας. Είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεό σου. Και είναι πολύ σοβαρό να μην πειράζουμε το Θεό, αδερφοί. Να υποτασσόμαστε στο Θεό. Αντιστάθηκε ο Χριστός στο διάβολο και ο διάβολος έφυγε. Θα ξανάρθει, αλλά τώρα είναι ελεύθερος να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλιώς μπερδεύεται στα πόδια σου. Μπερδεύεται στο σπίτι σου. Μπερδεύεται στη ζωή σου.
μπερδεύει τη ζωή σου. Ποτάξου στο Θεό πρώτον. Αντιστάσου στο διάβολο με το αίμα του Χριστού, τη δύναμη του Λόγου του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και θα φύγει. Και τότε πλησίασε το Θεό. Με ειλικρίνεια, με ταπείνωση, με καθαρότητα. Και θα δεις ένα Θεό που θα σε πλησιάζει. Ξέρεις τι θα πει να σε πλησιάσει ο Θεός. Ξέρεις τι θα πει να είναι φίλος ο Θεός. Να είσαι αγαπητός του Θεού. Να είναι πατέρα σου. Να είσαι παιδί του. Να είσαι δίπλα του. Να τον ζεις, να τον αισθάνεσαι, να τον ακούς, να σ' ακούει. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, φοβερές οι εμπειρίες του ανθρώπου που υποτάσσεται στον Θεό, αντιστέκεται στο διάβολο και ελευθερώνεται το περιβάλλον του όταν αυτός ο άνθρωπος πλησιάσει το Θεό. Και πώς πλησιάζουμε το Θεό? Στο ταμείο μας. Μπες στο ταμείο σου, αδερφέ, αλλά να είναι τακτοποιημένα τα πάντα. Μπες στο ταμείο σου. Εκεί πλησιάζεις το Θεό. Γονάτισε. Ζήτησε το αίμα του Χριστού. Και εκεί, καθώς πλησιάζεις με επίγνωση το Θεό, εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας που αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό. Θα ακούσεις τη φωνή Του. Ξέρεις τι θα πει, θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας. Να το πω αλλιώς και συγχωρέστε με. Σου έχει αποκαλυφθεί ποτέ ο Πατέρας στο ταμείο σου? Είναι γραμμένο. Η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο Θεός το κάνει. Σε αυτούς που υποτάσσονται στο θέλημά Του, αντιστέκονται στο διάβολο και ο διάβολος φεύγει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία, απόλαυσης, ευλογία να αισθανθείς τον Πατέρα σου μπροστά σου. Αλληλούια, αδερφοί. Δεν είναι, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού για τους άλλους. Είναι αυτό το συμφωνητικό που υπέγραψες εσύ, που πρώτος ο Θεός το υπέγραψε με το αίμα του Χριστού. Για όλους μας είναι. Αλλά για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Κάθε ένας ξεχωριστά ζει στην παρουσία του Θεού. Πλησίασε το Θεό και θα πλησιάσει εσένα. Τώρα πια ξέρετε τι συμβαίνει στον Ιησού Χριστό. Πάτερ, προσεύχεται. Κάμε αυτούς να είναι εν, όπως εσύ και εγώ είμαστε ένα. Τι θα πει πλησίασα τον Θεό και με πλησιάζει ο Θεός? Ένα. Ένα. Εσύ και ο Πατέρας ένα. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, τριαδικός Θεός, κατοικεί στον τριαδικό ναό που είναι το σώμα σου. Και εσύ κατοικείς μέσα στον τριαδικό Θεό. Και απολαμβάνεις την ενότητα με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Όλοι έχουμε καταλάβει κάποιες φορές, λίγες φορές, πολλές φορές, όταν έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και συνταράζει το σώμα μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας, που δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα δάκρυά μας, που φωνάζουμε. Μα γιατί φωνάζετε εσείς, ελαντέ, πώς να σας το εξηγήσω τώρα γιατί φωνάζω? Δεν είμαι τρελός ξαφνικά να βάλω τις φωνές. Αλλά όταν έρχεται ο Κύριος, δεν γίνεται, κάτι γίνεται. Κάτι συμβαίνει. Γι' αυτό, αδερφοί, επιμένω. Ευχαριστούμε το Θεό για το Χριστό που έστειλε. Ευχαριστούμε το Θεό για τον Χριστό που μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του που μας αποκαλύπτει την αποκάλυψη του Πατέρα. Πλησιάσατε εις τον Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Πλησιάσατε στον Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Δόξα στον Θεό.
Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Είναι όμορφη η ζωή του Ευαγγελίου. Επώδυνη, αλλά ανθρώπινα. Ένδοξη πνευματικά. Πανέμορφη πνευματικά. Από εκεί και πέρα έχασε την εξουσία ο Ιωάννης. Όχι γιατί έκανα λάθος ή αμαρτία, γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Τέλειωσε η αποστολή του. Τώρα όλοι έρχονται να ακούσουν τον Ιησού τον Ναζαρέο. Γύριζε, πότε στα Ιεροσόλυμα, πότε στην Γαλιλαία, πότε στην Ιουδαία. Όπου πήγαινε, μαζεύονταν οι όχλοι. Και ό,τι θέλανε, ο Χριστός τους το έκανε. Πήγε η αιμορροούσα, λέει, να αγγίξω μόνο το άκρον του ηματίου και θα θεραπευθώ. Θεραπεύθηκε. Πήγε ο εκατόνταρχος, το δούλο μου, πες λόγο να θεραπευθεί και θα θεραπευθεί. Και θεραπεύθηκε. Ο τυφλός, Κύριε, τι θέλεις να σου κάνω, να αναβλέψω. Ανάβλεψον. Τώρα είναι μια άλλη εξουσία. Εξουσία δυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Τώρα αρχίζει μια καινούργια σελίδα στην παγκόσμια ιστορία, την οποία ανοίγει ο Θεός με το όνομα Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος. Τώρα νέα πράγματα, νέα αρχή στην παγκόσμια ιστορία. Αλλά και τώρα ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Και ιδίως τώρα που φτάνουμε στο τέλος, που το τέλος πια είναι ορατό, που τα σημεία συμβαίνουνε, τώρα που οι οδύνες σε γυμονούσεις γίνονται όλο και πιο συχνά, τώρα που τα πάντα γκρεμίζονται, τώρα οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι από την επερχομένη οικονομική κρίση, γιατί όλα όσα γίνονται τώρα στον κόσμο είναι μια φούσκα μεγάλη. Φούσκα. Θυμάστε που σας το έλεγα και το 2006 και 5 και 7. Φούσκα. Και θα σκάσει. Και έσκασε από την Κίνα. Τώρα είναι πιο μεγάλη φούσκα. Πάλι θα σκάσει. Και πάλι από την Κίνα με το χρηματιστήριό της. Τρέμουνε το χρηματιστήριο της Κίνας. Γιατί θα κάνει τσαφ και θα κάνει μπουφ. Θα σκάσει πάλι η φούσκα. Γιατί πρέπει να έρθει ένα νόμισμα, μία κυβέρνηση, ένας δικτάτορας. Όμως αυτά είναι στην κτήση. Σε μας ο Κύριος έρχεται να παραλάβει εκκλησία αγία, ευλογημένη, μία εκκλησία τέλεια, ένδοξη, που δεν θα έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τι τον τι ούταν. Μόνο να είμαστε μέσα. Δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ μετά την αρπαγή να είμαι κάτω. Ο Θεός να φυλάει. Οργή Θεού, οργή αρνίου. Μόνο η πιο απαλή σφραγίδα είναι η δεύτερη, που εκεί πέρα αρχίζουν τα πολλά. Και είναι το παγκόσμιο χάος. Πάβει να υπάρχει ένα νόμος τάξης. Νόμος της ζούγκλας. Το πιο απλό. Σκεφτείτε τα επόμενα. Όμως αδερφοί, παρόλο που θα πάρω 5 λεπτά ακόμη, θέλω να σας διαβάσω κάτι που μου έδειξε ο Θεός και με φόβησε. Θέλω να διαβάσουμε από τη σελίδα 851. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο 5 και συγχωρέστε με και ο Θεός να με συγχωρέσει και το εδάφιο 43. Κρίνω όμως ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μετά από 35 χρόνια το κατάλαβα. Ακούσατε, λέγει ο Χριστός, ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι. Και προσεύχεστε υπήρ εκείνων ήτινε σας βλάπτους και σας κατατρέχωση. Δια να γίνετε ή του πατρός σας του εν της ουρανής. Δηλαδή, διακινδυνεύεται η δυνατότητα να είμαστε ή
Θεού του Πατρός μας εν της ουρανής. Παίζεται. Δεν είναι δεδομένο. Τότε δεχτήκαμε την Ανάσταση του Χριστού και πιστέψαμε το αίμα του Χριστού είναι άριστο και γι' αυτό ο Πατέρας μας αναγέννησε. Για να μένουμε και να γίνουμε όμως πραγματικά ιοί του Θεού, δια να γίνετε ιοί του Πατρός σας, προσέξτε, όχι του Θεού όπως είπα, για να γίνετε ιοί του Πατρός σας, του εν της ουρανής, πρέπει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Εάν αυτό δεν το κάνετε, δεν θα γίνετε. Δεν θα είστε ιοί του Πατρός σας εν της ουρανής. Και τι θα είστε? Νόθη. Νόθη. Είναι το bypass που μας δίνει ο Θεός για να μας φυλάξει από τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας. Βεβαίως το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αλλά εγώ θέλω να είμαι Υιός του Πατρός μου. Δεν είναι βέβαιο, δεν είναι δεδομένο. Εάν θέλω να γίνω Υιός του Πατρός μου του εν της ουρανής, πρέπει να αγαπάω τους εχθρούς μου, να ευλογώ εκείνους που με καταρώνται, να ευεργετώ εκείνους που με μισούνε και να προσεύχομαι υπέρ εκείνων που μας βλάπτουν, που με βλάπτουν και με κατατρέχουν. Και τότε έχω τη δυνατότητα να γίνω τέλειος. Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, 48 εδάφιο διαβάζω, καθώς ο πατήρ σας που είστε τέκνα του, ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Να λοιπόν η τελειοποίησή μας. Και είναι αληθές. Το να αγαπάς τους αγαπώντας είναι εύκολο. Το να σπάζεσαι τους ασπάζοντές σε είναι εύκολο. Αλλά το να αγαπάς τους εχθρούς σου δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται η χάρις του Χριστού. Χρειάζεται αγώνας. Στενή πύλη. Γι' αυτό και αν λαλώτας γλώσσας των αγγέλων, λέει ο Απόστολος Παύλος, και των ανθρώπων, αλλά δεν έχω αγάπη, με χαλκό ηχόν και κύβαλον αλλάζων. Σήμερα να υπογράψουμε το συμφωνητικό για να γίνουμε τέκνα του Πατρός μας. Αγαπάμε τους εχθρούς μας, βόηθα μας Κύριε. Ευλογούμε στο όνομα του Χριστού εκείνους που μας καταρώνται. Βόηθα μας Κύριε. Αμήν. Να λέμε αμήν αδερφοί. Να ευεργετούμε εκείνους που μας μισούνε. Αμήν. Στο όνομα του Χριστού. Και να προσευχόμεθα υπέρ εκείνων που μας βλάπτουν και μας κατατρέχουν, γιατί θέλουμε να γίνουμε τέκνα του Πατρός μας του εν της ουρανής. Αμήν. Αμήν.